Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σάββατο σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 7 και ξεκινάει η πρώτη ενημέρωσή σας από τον Alpha Sky. Τα Ρίχτερ που ταρακουνούν στην θέμελη τις τελευταίες ημέρες της Σοφοκλήρωσης προκαλούν μεγαλύτερο πονοκέφαλο στην κυβέρνηση, ακόμη και από το σεισμό της 7η Σεπτεμβρίου. Αποκορύφωμα ήταν η χθεσινή συνευρίαση Thriller, όπου ο Γενικός Δείκτης Τιμών βρέθηκε κοντά στο κατώτατο όριο, στο Limit Down. Ο Πρωθυπουργός πάντως, αλλά και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας συνέστησαν στους επενδυτές ψυχραιμία και εκτίμησαν ότι το χρηματιστήριο θα επιστρέψει στις παλιές καλές ημέρες του. Και αν χρηματιστές και επενδυτές περνούν ημέρες αγωνίας, οι σεισμολόγοι και οι άλλοι ειδικοί επί των σεισμών επιστήμονες αποφάσισαν να βάλουν νερό στο κρασί τους και να χαμηλώσουν τους τόνους στην αντιπαράθεσή τους, αφού συμφώνησαν να μην δημοσιοποιούν τη μία μετά την άλλη εκτίμηση, αλλά να την αποστέλνουν στη μόνιμη Επιτροπή Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου. Εν τω μεταξύ, στη Νέα Υόρκη, Γιώργος Παπανδρέου και Ισμαήλ Τζέμα αποφάσισαν να ενισχύσουν τον ελληνοτουρκικό διάλογο για την προσέγγιση των δύο πλευρών, αν και συμφώνησαν ότι διαφωνούν στους τρόπους επίλυσης του Κυπριακού. Ας δούμε σε τίτλους τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας, φίλες και φίλοι. Καθησυχαστική εμφανίζεται η κυβέρνηση για την πορεία του χρηματιστηρίου. Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σμίτης στη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Σοφοκλήρωση θα ηρεμήσει μόνη της. Ενώ ο Γιάννος Παπαντονίου είπε ότι η διορθωτική πτώση ήταν αναγκαία. Με γνώμονα την επιστημονική δεοντολογία σχετικά με τη δημοσιοποίηση σεισμολογικών στοιχείων και παρατηρήσεων που βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο, θα κινούνται πλέον οι επιστήμονες. Την ίδια ώρα πάντως, ο καθηγητής Κώστας Νομικός, ένας από τους ιδρυτές της ομάδας ΒΑΝ, αποκάλυψε νέα μέθοδο πρόβλεψης σεισμών. Ομάδες του Σώματος Ελεκτών Δημόσιας Διοίκησης θα επισκέπτονται τους σεισμόπληκτους Δήμους μετά από πρωτοβουλία της Βάσος Παπανδρέου για να βοηθήσουν στην καταβολή των επιδομάτων στους σεισμοπαθείς. Διαφωνία επί του Κυπριακού, συμφωνία επί της πρόθεσης του ελληνοτουρκικού διαλόγου διαπιστώθηκε στην κατευθείαν συνάντηση των Γιώργου Παπανδρέου και Ισμαήλ Τζέμ στη Νέα Υόρκη. 7 και 3 πρώτα λεπτά και πάμε στο πρώτο θέμα, βέβαια για τους σεισμούς, μετά από την χθεσινή πολύ κρίσιμη σύσκεψη που έγινε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο ίδιο τραπέζι κάθισαν λοιπόν οι ειδικοί για τους σεισμούς επιστήμονες μετά από πρωτοβουλία του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της κίνησης αυτής ήταν να κοπάσει η διαμάχη για την ορθότητα ή μη των προβλέψεων του Εγκέλαδου. Την ίδια ώρα, Alpha Sky αποκαλύπτει ότι ένας από τους ιδρυτές της ομάδας ΒΑΝ, ο κ. Κώστας Νομικός, εργάζεται πάνω σε μια δική του διαφορετική μέθοδο πρόγνωσης. Είναι δυνατόν να προβλεφθούν οι καταστροφικοί σεισμοί? Ξέρετε βέβαια ότι αυτό το επιστημονικό ερώτημα έγινε η αιτία για να ξεσπάσει ένας άνευ προηγουμένου πόλεμος μεταξύ σεισμολόγων, γεωλόγων και φυσικών, που μόνο αποτέλεσμα είχε να μεγαλώσει την ανασφάλεια των Αθηναίων. Την ώρα όμως που τα μαχαίρια είχαν βγει, ένας καθηγητής, πρώην συνεργάτης της ομάδας ΒΑΝ, συνέχιζε να εργάζεται πάνω σε μία μέθοδο πρόβλεψης που μέχρι στιγμής δεν είχε ακουστεί. Είναι ο καθηγητής ηλεκτρονικής των ΤΕΙ Αθήνας, Κώστας Νομικός. Σε 30 περίπου περιπτώσεις σεισμών, πάνω από 5, τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά. Γι' αυτό και προσπαθήσαμε να το αυξήσουμε, έτσι, σε μέγεθος για να πιάνει όλη την Ελλάδα. Μελετώνται δείγματα βράχων. Έχουμε σήμερα να παρουσιάσουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα. Ο επόμενος στόχος είναι να πιέζονται τα δείγματα και να ανιχνεύονται ηλεκτρομαγνητικά σήματα στο εργαστήριο. Η μέθοδος πρόβλεψης του κυρίου Νομικού ονομάζεται τηλεμετρική. Οι έρευνες γίνονται σε συνεργασία με το Σεισμολογικό Ινστιτούτο Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καθηγητής Κώστας Νομικός είναι ένας από τους τρεις ιδρυτές της ομάδας ΒΑΝ. Εδώ και χρόνια όμως έχει διαγράψει μια διαφορετική πορεία από εκείνη του πρώην συνεργάτη του καθηγητή Παναγιώτη Βαρότσου. Το μέλλον του Ελληνικού Ινστιτούτου το βλέπω πολύ, πολύ δουλειά, πολύ θετικά και πολύ δουλειά πρέπει. Η δική μου θέση είναι ότι δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε βραχυπρόθεσμες προγνώσεις και υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία γι' αυτό. Την ίδια ώρα οι Έλληνες καθηγητές σεισμολογίας κάθονταν στο ίδιο τραπέζι μετά από πρόσκληση του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημόπουλου. Ήταν μια πρωτοβουλία για να πέσουν οι τόνοι μεταξύ των επιστημόνων και πάλι όμως ο Παναγιώτης Βαρότσος δεν έκανε την εμφάνισή του. Λίγο πριν από τη σύσκεψη, ο καθηγητής Παναγιώτης Βαρότσος, για να δικαιολογήσει την απουσία του, έστειλε επιστολή στον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημόπουλο, λέγοντάς του ότι αντί αυτού θα παραστεί στην εκδήλωση ο καθηγητής κ. Ευταξίας. Το μόνο που μπορεί και πρέπει να βγει από μια τέτοια συνάντηση είναι ότι ο κάθε επιστήμονας έχει δικαίωμα να έχει τις απόψεις του, να τις παλεύει, να τις προωθεί και μάλιστα και με πάθος, γιατί το πάθος χρειάζεται και στην επιστήμη. Αντίθετη άποψη εξέφρασε στο σταθμό μας ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα διαμάχης. Νομίζω ότι είναι εύκολο με τη στάση που κρατάει ο κάθε επιστήμονας οι συμπολίτες μας να διακρίνουν την έγκυρη
από την μη έγκυρη άποψη. Παράλληλα, πάντως, με την επιστημονική διαμάχη συνεχίζεται και η μετασεισμική δραστηριότητα. Στις 2 παρά 20 το μεσημέρι, οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου κατέγραψαν μικρή σεισμική δόνηση 3,9 βαθμών της κλιμακάς Ρίχτερ. Το ευχαριστώ πάντως, φίλε και φίλοι, είναι ότι χθες στην κρίσιμη σύσκεψη μεταξύ των επιστημόνων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών υπό την προεδρία του Πρίτεν του Πανεπιστημίου, του κ. Δημόπουλου, φαίνεται ότι βρέθηκε ένα μόντους βιβέντι, βρέθηκε η χρυσή τομή. Ή, εν πάση περιπτώσει, επετέχθη να χαμηλώσουν λίγο οι τόνοι στην αντιπαράθεση των ειδικών. Ας παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο Πρίτεν του Πανεπιστημίου Αθηνών στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha Sky. Οφείλουμε να ενημερώσουμε την πολιτεία ώστε από εδώ και πέρα να κάνει κατασκευές στέρεες και σταθερές με τους τρόπους που ξέρετε. Δεύτερον, να μελετά όχι μόνο τις κατασκευές αλλά και τα γεωφυσικά φαινόμενα, γεωλογικά φαινόμενα, τη γη δηλαδή. Δεύτερον, επειδή είναι γνωστό ότι η Ελλάδα είχε σεισμούς και θα έχει σεισμούς και ποτέ δεν ξέρουμε πότε οι σεισμοί θα έρθουν και ποτέ δεν μπορούμε να αποφύγουμε ένα σεισμό, πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι, αν χρειάζεται, και ενημερωμένοι πώς θα αντιμετωπιστεί ένα σεισμός. Γι' αυτό λοιπόν το άλλο στάδιο επίπεδο της πολιτείας, του Πανεπιστημίου, είναι να ενημερώσει τον Έλληνα πολίτη πώς εκείνος θα αντιμετωπίζει ένα σεισμό. Όπως επίσης πώς τώρα το Πανεπιστήμιο θα βοηθήσει καλύτερα τους σεισμοπλήκτους σε παροχή δυναμικού, ανθρώπινου δυναμικού, τεχνολογικές υπηρεσίες κλπ. Τώρα, για να υπάρχει σωστή και έγκυρη ενημέρωση του Έλληνα πολίτη και να αποφεύγουν δηλώσεις εμπριστικές που προκαλούν αμηχανία, που προκαλούν σύγχυση, αλλά και πανικό, αποφασίστηκε ομόφωνα από όλους τους παρισταμένους ότι όποιος έχει την παραμικρή πληροφορία ή παραμικρή ένδειξη από τις έρευνες που κάνει ότι με ένδειξη για επικείμενου σε εισαγωγικά σεισμού ή οποιοδήποτε πρόβλεψη μπορεί να έχει, αυτή θα τη στέλνει στα θεσμοθετημένα όργανα που υπάρχουν, που πρόεδρος αυτή τη στιγμή είναι ο κ. Παπα-Νικολάου. Η επιτροπή δηλαδή που είναι από επιστήμονες, οι οποίοι θα παίρνουν αυτές τις ανησυχίες ή αυτές τις ενδείξεις, θα τις εκτιμούν αναλόγως. Προσπαθήσαμε δηλαδή έτσι να αποφευχθεί η μεγάλη, αν θέλετε, επικοινωνία σε εισαγωγικά, η έκφραση ιδιών, η διατύπωση προβλέψεων που προκαλεί σύγχυση και πολλές φορές και πανικό. Αυτά είπε ο κ. Δημόπουλος, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, και από τα Ρίχτερ του Εγκέλαδο να περάσουμε στα Ρίχτερ της Σοφοκλέους. Ανέβηκαν χθες επικίνδυνα λοιπόν τα Ρίχτερ που κλονίζουν τις τελευταίες ημέρες της Σοφοκλέους. Όλη την εβδομάδα είδαμε ότι